Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και σήμερα θα ακούσουμε άλλη μία ιστορία για την οποία χρειάζεται να προσδεθούμε. Προσδεθείτε λοιπόν. Ετοιμαστείτε. Είναι ένα email που έρχεται από μία κοπέλα η οποία όπως διαβάσατε ήδη και στον τίτλο του βίντεο άργησε πολύ να κάνει μια σχέση, μα εξηγεί μέσα στην ιστορία γιατί άργησε πολύ να κάνει την πρώτη τη σχέση, μόνο και μόνο για να τα φτιάξει με έναν τύπο ο οποίο δεν ήταν αυτό που δήλωνε. Και αυτό που δήλωνε ήταν straight. Πάμε να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε την ιστορία τη φίλη. Κυρία Θέκλα, σα χαιρετώ. Χαίρετε. Αρχικά θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για το έργο που παράγεται, συμβάλλοντας στη στήριξη και στη βοήθεια των ψυχολογικά πολύπαθών συνανθρώπων μα εδώ και χρόνια. Όσον αφορά στη δική μου ιστορία, η βοήθεια σας έπαιξε καταλητικό ρόλο. Χαίρομαι πάρα πολύ τα βίντεο, τα ψυχοεκπαιδευτικά στο κανάλι μας, να βοηθάνε ανθρώπους να ανοίξουν τα μάτια τους, να ξεστραβώνονται και να βλέπουν τις πικρές πραγματικότητες της ζωής τους. Είμαι μία γυναίκα, 36 ετών. Πριν από περίπου τρία χρόνια γνώρισα έναν άνδρα, λέει το όνομά του αλλά για ευνόητους λόγους δεν διαβάζω το όνομά του, την πρώτη και μοναδική μου σχέση, ο οποίος είναι δύο χρόνια νεότερος από εμένα. Τα ραντεβού μα και οι δύο μορφωμένοι. Λέει τι σπουδέ του, αλλά δεν διαβάζω ούτε τα ονόματα, ούτε το τι επαγγέλλεται ο καθένα. Γιατί με αυτό με ενδιαφέρει δεν είναι να πω την ιστορία και να κράξω συγκεκριμένου ανθρώπου οι οποίοι σχετίζονται με την ιστορία. Αυτό με ενδιαφέρει είναι να παίρνουμε τα ψυχοεκπαιδευτικά μαθήματα από ιστορίε άλλων ανθρώπων. Τα ραντεβού μα κυλούσαν πολύ όμορφα, με γέλιο και ατελείωτε συζητήσει πριν καλά καλά πούμε ότι είμαστε μαζί άρχισε να κάνει αλλαγές στο σπίτι του ούτω ώστε το σπίτι του να είναι καλύτερο για μένα. Λίγους μήνες μετά μετακόμισε στο σπίτι μου και ανέλαβε να κάνει και επισκευές στο σπίτι μου. Δηλαδή έδειξε ο άνθρωπος πρακτικά ότι ήταν διατεθειμένος να ξοδέψει χρήματα για την κοινή σας συμβίωση. Πάντα αυτό είναι ένα σημάδι ότι επενδύει ο άλλο στη σχέση. Τώρα για ποιο λόγο επενδύει, και αν είναι τα κίνητρα κάποιου επενδύει, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Το να μην επενδύει όμω κάποιο στη σχέση είναι σίγουρα μια κόκκινη σημαία. Το να επενδύει για λάθο λόγου επίση είναι μια κόκκινη σημαία. Πάμε να δούμε. Γενικά δεν πλήρωνα ποτέ για τις εξόδους μας, είτε για την υπεραγορά. Πλήρωνα τους λογαριασμούς του σπιτιού μου μόνο. Όταν του έκανα αρκετά κρυβά δώρα για να τον ευχαριστήσω, αυτό τα δεχόταν με μεγάλη δυσκολία σε σημείο που με έκανε να αισθάνομαι άσχημα. Μου έκανε και ο ίδιο δώρα, με φρόντιζε, δεν με άφηνε να σηκώνω βαριά αντικείμενα, με βοηθούσε στις δουλειέ του σπιτιού, ενδιαφερόταν αν κρυώνω κτλ. Έτσι κι εγώ άρχισα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να τον ερωτεύομαι. Αρχίσε να τον ερωτεύεσαι μετά, μετά που μαζί, μετά που συγκατοικήσατε. Εντάξει, ήταν η πρώτη σου σχέση και λίγο μετά τα 30 κατανοητό. Σημειωτέων ότι επέμενε πάρα πολύ σε αρκετά μικρό χρονικό διάστημα να μου γνωρίσει τους κολλητούς του και κυρίως τον κουμπάρο του. Αυτή του την κίνηση την είχα δει ως κάτι πολύ γλυκό, ότι ήθελε να με εντάξει στην παρέα του. Τι ήταν όμως αυτή η κίνηση τελικά. Η πρώτη μας πολύ έντονη συζήτηση, δηλαδή λόγω μαχία, είχε να κάνει με τον κουμπάρο του, για τον οποίο μου είχε αναφέρει σε άσχητη στιγμή ότι θα το λούζω με μια ζωή τον κουμπάρο του. Γι' αυτό θα πρέπει να τα πηγαίνω καλά μαζί του. Βάου. Wow. Θα το λούζε σε μια ζωή τον κουμπάρο μου, οπότε πρέπει να τα πηγαίνει καλά μαζί του. Γιατί άραγε για να το λούζεσαι. Αυτό μου ακούστηκε ξεκάθαρα, σαν προπόθεση, εάν θέλω να είμαστε μαζί, θα πρέπει ό,τι και αν γίνει να τα πηγαίνω καλά με τον κουμπάρο. Αυτό ήταν, δεν σου ακουστήκε έτσι, αυτό ήταν. Με τον οποίο κουμπάρο άτμιζαν από το ίδιο ηλεκτρονικό τσιγάρο σε κάθε τους συνάντηση σχεδόν όλο το βράδυ και εν καιρό κορονοϊού. Η κουμπάρα να τρώει από το πιάτο του ή να μου λέει τι αρέσει και τι όχι στο δικό μου σύντροφο. Στην αρχή της γνωριμίας μα, η κουμπάρα του είχε κάνει θέμα γιατί να πάμε εκδρομικά που μόνοι μα και να μην πάρουμε και αυτού μαζί και άλλα τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, αυτό ήταν παντρεμένο με του κουμπάρου του, ουσιαστικά παντρεμένο. Συμβιωτική σχέση με του κουμπάρου του. Λόγω πρώτερου βίαιου οικογενειακού περιβάλλοντο, δεν τόλμησα να προχωρήσω σε καμία άλλη σχέση πριν από αυτήν, παρόλο που υπήρξαν αρκετά ραντεβού. Έτσι λοιπόν, στα 34 μου κάνω για πρώτη φορά σχέση μη έχοντα κάποιο μέτρο σύγκριση και δικαιολογώντα αλλοπρόσαλε συμπεριφορέ του ιδίου, των φίλων του και τη οικογένεια του. Όπω ανακάλυψα αργότερα με τα βίντεο σα, η συνεξάρτηση μου έκανε πάρτι, φωνάζοντα μου: Έλα, μωρέ, θα χωρίσει τον άνθρωπο σου για το ένα, για το άλλο και περνούσε ο καιρό. Κοπέλα μα λέει δηλαδή ότι επειδή τα βίαιο το οικογενικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε ήταν πολύ διστακτική ώστε να δημιουργήσει μια σχέση, αυτή τη διστακτικότητα και επιφυλακτικότητα την έκανε σε μια ηλικία άνω των 30 να είναι ευάλωτη στο love bombing που τη έκανε ο τύπο αυτό, στο βομβαρδισμό αγάπη που τη έκανε ο τύπο αυτό. Του πρώτου 5-6 μήνε ήταν όλα όμορφα, αγάπη, στοργή, κατανόηση, συζήτηση, κάναμε σχέδια για το μέλλον. Όταν άρχισαν οι μικροπαρεξηγήσεις, σκεφτόμουν ότι θα γνωριστούμε καλύτερα με τον καιρό θα καταλάβει τι άνθρωπος είμαι, θα βελτιωθούν τα πράγματα. Αλλά αυτό έλεγε πολύ συχνά ότι παρόλο που μου τα εξηγεί πάρα πολύ καλά, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Και ότι είναι ο ιδανικό σύντροφο, και ότι αν μια μέρα χωρίσουμε θα πέσω στα ναρκωτικά. Μάλιστα. Βρήκε τον ιδανικό σύντροφο και αν το χώριζε θα έπεφτε στα ναρκωτικά. Ναρκισιστή αλέρτ. Ναρκισιστής αλέρτ. Από τα πολύ αγαπημένα του αστεία ήταν ότι είναι θεός και κούκλος να πετάει αντικείμενα στο πάτωμα και να λέει οι γυναίκες να τα μαζέψουν ή οι γυναίκες στην κουζίνα τους. Και σεξιστής, αυτά είναι. Σε μία αναφορά μου σε γυναίκα με μπουρκα όπου ο σύζυγος της έκοψε τη μύτη και τα αυτιά αυτό σχολίασε. Ποιο είναι το πρόβλημα φοράει μπουρκα. Τίποτα δεν θα φαίνεται. Πόσο μισογενισμό και μισανθρωπισμό. Σε άλλη μα συζήτηση σχολίασε ότι συχαίνεται όλες τις Αφρικανές γυναίκες, ότι γενικά δεν έχει φλερτάρει ποτέ με γυναίκα και η πρώην γυναίκα του απλώς προέκυψε. Δεν έχει φλερτάρει ποτέ με γυναίκα και η πρώην γυναίκα του απλώς προέκυψε. Κόρη μου, εκείνη την ώρα εσύ δεν προβληματιστικές. Δεν, είπε, τι τι φάση, τι φάση. Πω, 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 πω. Αχ Θεέ μου, τι μαλακίες ανεχόμαστε, με συγχωρείτε για την έκφραση. Σταδιακά άρχισε να κάνει σχόλια γιατί σταμάτησα σε κατάστημα με ρούχα μετά από τη δουλειά και αυτός δεν γνώριζε κάτι και αν με έβλεπε εκεί κουμπάρα τι θα έλεγε ότι αυτός δεν είχε ιδέα που ήταν η γυναίκα του. Γιατί παρακολουθούσα βλακή στην τηλεόραση, μου έλεγε να βάζω το κινητό στο αθόρυβο το απόγευμα στο σπίτι γιατί τον ενοχλεί. Σε έξοδό μα σχολίασε ότι έβαλα φόρεμα για να μην κοιτάνε οι άντρε και να ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή μου, ενώ αυτό έβαλε απλέ φόρμε. Μήπω ήθελε να κοιτούν αυτόν οι άντρε. Σημειωτέων ότι επί δύο ώρε δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω στην καφετέρια και αυτό παρακολουθούσε ατάραχο την μπάλα. Καλό Καλό αστέρι κι αυτός, τσοκλανάκι. Σε κοινωνικές υποχρεώσεις θα ήταν πάντοτε έξω από το κέντρο ή μαγαζί με τις ώρες και καλά για κάπνισμα, μιλώντας είτε με συγγενείς, φίλους, είτε κάνοντας νέες γνωριμίες. Κοινωνικοποιούνταν το αγόρι. Ενώ εγώ συνήθως ήμουν μέσα μόνη να τον περιμένω. Αυτός παρόλα αυτά δεν έκανε ποτέ συστάσεις και μου έλεγε ότι είναι πολύ εγωιστικό από πλευρά μου να ζητώ να μη συστήνει σε κόσμο, γιατί μπορεί και να μην του συναντήσω ξανά. Το να μη σε συστήνει σε κόσμο, τον οποίο μόλι έχει γνωρίσει σε ένα μαγαζί που πήγατε, σε ένα κέντρο, σε ένα γάμο, δεν ξέρω πού πήγατε, σε πάρτι τη δουλειά του μου είχε γυρισμένη πλάτη και μιλούσε με συναδέλφου του κάπου 30 λεπτά. Έτσι σηκώθηκα ψάχνοντα μέσα στο χώρο κάποιο γνώριμο άνθρωπο να μιλήσω. Άλιστα, σε παραμελούσε σε κοινωνικέ συναναστροφέ, γιατί πήγε να κάνει γνωριμίες ο άνθρωπος. Τον ηρωνεύομαι τώρα, εννοείται δεν το, δεν το κάνω sanction, δεν το θεωρώ ότι κάνει σωστά. Εννοείται ήταν εξαιρετικά λανθασμένη συμπεριφορά. Κάποιε φίλε μου τι αποκαλούσε χαζέ και έλεγε ότι υποτιμά την νοημοσύνη μου το ότι κάνω παρέα με αυτέ. Το ότι ήσουν σε σχέση μαζί του υποτιμούσε την νοημοσύνη του. Την νοημοσύνη σου. Όχι ότι έκανε παρέα με τι φίλε σου. Σε προσπάθεια μου να βγούμε για καφέ με φιλικό μου ζευγάρι, μου σχολίασε. Θα βγαίνουμε και με του πρώην σου τώρα. Τα δικά μα του γειτόνου μα. Όταν του είπα ότι με προσβάλλει και ότι ξέρει πολύ καλά ότι δεν έχω πρώην, μου είπε ότι αν δεν του έλεγα εγώ ότι είμαι παρθένα, αυτός δεν θα το καταλάβουν. Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό, κυρία Θέκλα. Ε, βέβαια. Επειδή αυτός λέει ψέματα, υποθέτει αυτό μου το ότι και εσύ λες ψέματα. Αν ένας άνθρωπος υποθέτει για μας ότι λέμε ψέματα, αυτό είναι μια ένδειξη ότι αυτός ο ίδιος λέει ψέματα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι άλλοι λειτουργούν όπως εμείς. Σε γάμου συναδέλφου μου είχα πει ότι θέλω να πάω και να διασκεδάσω. Άρχισε να μου μιλάει απότομα από το αμάξι και σε όλη τη διαδρομή με ρώτησε αν θα πρέπει να βάλεις το σακάκι γιατί κάνει ζέστη. Και του λέω αν είναι βάλε το μέχρι να ευχηθεί στο ζευγάρι και το βγάζεις αμέσως μετά. Τότε άρχισε να φωνάζει ότι δεν θα του λέω εγώ τι θα κάνει και δεν θα βάλει το σακάκι. Εννοείται ότι πέρασε τη βραδιά έξω καπνίζοντας. Την ώρα που θα φεύγαμε, κατεβαίνει από τι σκάλε μόνο, αφήνοντα με να παλεύω με τι γόβε και το φόρεμά μου, χαιρετούσε φίλου και γνωστού και εγώ δεν υπήρχα καν. Το αμάξι ήταν αρκετά μακριά παρκαρισμένο σε χωράφι. Ούτε λόγο να πάει να φέρει το αμάξι πιο κοντά. Μέσα στο αμάξι προσπάθησα να ανοίξω συζήτηση για το τι τον οδήγησε σε αυτή τη συμπεριφορά. Η απάντησή του καθόλου πρωτότυπη. Είμαι πολύ εγωίστρια, υπερβολική και ότι φταίω εγώ για όλα. Προφανώς ενοχλήθηκε που πήγατε σε γάμο συναδέλφου σου όπου θα σε γνώριζαν εσένα περισσότερο και θα έλαμπε εσύ και ήθελε να λάμψει αυτό το αγόρι. Μόνοι μα στι συζητήσει μα θα έλεγε ότι δεν είναι ο σακό του μπόξ μου, ότι μου φταίνε άλλα πράγματα και την πληρώνει αυτό, ενώ του εξηγούσα τι με ενοχλεί στη συμπεριφορά του, προσπαθούσε με παράλογα επιχειρήματα να μου εξηγήσει τα ανεξήγητα. Έλεγε ότι αυτά είναι δικά μου προβλήματα και να τα λύσω μόνη μου. Γκάζ, lighting, Gaslighting και ξανά gaslighting. Σε αυτό το σημείο σας παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast για το gas lighting. Τη φρενοβλαβοποίηση. Πώς είναι κάποιος να σε βγάζει τρελό και να σε κάνει να πιστέψεις κιόλας στο τέλος ότι είσαι τρελός. Εάν δεν του μιλούσα λες και είναι τρίχρονο παιδί με λατρεία να κρέμουμε από τα χείλη του, αμέσως θα έλεγε ότι δεν του μιλώ καλά και θα γινόταν πολύ άσχημο το κλίμα στο σπίτι. Γενικά στο φαγητό είχε πάρα πολλέ ιδιοτροπίε. Δεν έτρωγε ψάρια, σούπε, πολύ λίγα όσπρια, καθόλου μαϊντανό, με αποτέλεσμα να στερούμε κι εγώ πολλά φαγητά που λάτρευα. Το καλύτερο ήταν που όταν επιτέλου είπε τον ναι να βγούμε με δικού μου φίλου για φαγητό, μετά μου φώναζε ότι έμαθαν κι άλλοι τα φαγητά που δεν τρώει και θα τον πάρουν για ιδιότροπο. Όχι ότι ήταν ιδιότροπο, θα τον έπαιρνα για ιδιότροπο. Επίση ότι δεν τον αγαπώ και τον έχω βαρεθεί γιατί δεν του καθαρίζω το μέντανο από τα σουβλάκια του. Εμά μα και εσύ γιατί δεν καθαρίζεις το μαϊντανό από τα σουβλάκια του παιδιού σου. Το ξαναδιαβάζω. Το καλύτερο ήταν όταν επιτέλους είπε τον να βγούμε με δικούς μου φίλους για φαγητό. Μετά μου φώναζε ότι έμαθαν κι άλλοι τα φαγητά που δεν τρώει και θα τον πάρουν για ιδιότροπο. Επίσης ότι δεν τον αγαπώ πλέον και τον έχω βαρεθεί γιατί δεν του καθαρίζω το μαϊντανό από τα σουβλάκια του. Τίποτε άλλο. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι αντί για αγάπη μου και μωρό μου πλέον με αποκαλούσε Ρουφιάνα. Βγήκε όλος ο μισογενισμός του στην επιφάνεια. Συχνά πλέον με μείωνε, με μουντζωνε, παρόλο που του ζήτησα να μην το κάνει, η απάντηση του ήταν αφού μου βγαίνει ευθόρμητα. Αφού μου βγαίνει ευθόρμητα να σε μουντζώσω, να μην σε μουντζώσω. Και ο... η κυκλανιά βγαίνει ευθόρμητα. Αλλά οι ευγενικοί άνθρωποι. Δεν... Και τι σημαίνει, Μου βγαίνει αυθόρμητα να σε μουντζώσω. Άμα σου βγαίνει αυθόρμητα να μουντζώσει τη σύντροφό σου, σημαίνει ότι δεν την αγαπά πλέον. Χωρίζει. Ή δεν την αγάπησε και ποτέ. Με τραβολογούσε μέσα στον κόσμο δεξιά και αριστερά, λε και δεν είχα δικαίωμα να σταθώ σε ένα κατάστημα να αγοράσω κάτι. Πάντα θα ενοχλούσα τον κόσμο εκεί που στεκόμουν και με τραβολογούσε να φύγω από τη μέση. Δεν σε άντεχε, κόρη μου. Δεν σε άντεχε. Γιατί προφανώ δεν σε ήθελε ποτέ. Για κοινωνικούς λόγους έκανε αυτή τη σχέση. Οι προσβολές και τα μειωτικά σχόλια έδιναν και έπαιρναν πλέον μπροστά και σε άγνωστο κόσμο, φίλους, τη δική του οικογένεια, υποστηρίζοντας ότι είναι κάπως εχμηρό το χιούμορ του και ότι δεν γίνεται να μου μιλάει πάντα αγγλικά. Κακοποίηση λεκτική και μετά λέει έχω εχμηρό χιούμορ. άλλο. Δεν ήθελε να μιλάω με τη δική μου οικογένεια, ούτε με φίλους και έτσι, με την ελπίδα ότι δεν θα έχουμε και άλλους καυγάδες, ξέκοψα και εγώ από όλου η απομόνωση που κάνουν αρκησιστές των το θυμάτων τους από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον. Στις ερωτήσεις του θα έπρεπε να απαντώ αμέσως και μάλιστα αυστηρά με ένα ναι ή ένα όχι, γιατί εκείνο ρωτούσε και με αυτόν τον τρόπο ήθελα να το απαντώ, αλλιώ δείχνω ασέβεια προ το πρόσωπό του. Επίση δεν έπρεπε να κοινώ καθόλου τα χέρια μου όσο μιλούσα, γιατί ο κόσμο θα νόμιζε ότι τσακωνόμαστε και ότι δεν το σέβομαι και αυτό χαλάει την εικόνα του. Α, πολλά προβληματάκια ο τύπο. Προβληματάρε δηλαδή. Κάθε φορά που το φιλούσα, με αποκαλούσε σαλιάρα. Αυτό δεν θα έκανε ποτέ κίνηση για φιλία, αλλά ούτε και για ερωτική πράξη. Τι μέρε που πήγαινε γυμναστήριο, έλεγε είναι απαράδεκτο και πολύ εγωιστικό να ζητάω κάτι ερωτικό και να μην σκέφτομαι ότι είναι πολύ κουρασμένο. Τον κακομίρι πήγε γυμναστήριο να του ζητάει και σε έξι σύντροφου το από πάνω. Πολύ εγωιστικό να ζητάει σεξ. Μια άλλη δικαιολογία θα ήταν, αύριο έχω μνημόσυνα. Στον πρώτο χρόνο σχέσης πήγαμε διακοπές στο εξωτερικό για 8 μέρες και δεν κάναμε απολύτως τίποτα ερωτικό. Και μάλιστα πήγα σε μια πολύ ερωτική πόλη. Ένα απόγευμα που είχαμε ελεύθερο χωρίς κάποια ξενάγηση έκανα μπανάκι και τον περίμενα στο κρεβάτι. Με κοιτάει και λέει, θα πάω να πάρω μπύρα και έφυγε από το δωμάτιο. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, σίγουρα όχι μία καμπάνα. Το ίδιο καλοκαίρι θα γιορτάζαμε την επιστροφή μας στα Πάτρια Εδάφη, την πρώτη μας επέτειο που εγώ περίμενα και τα χτυλίδι τρομάρα μου. Τελικά αυτός επέλεξε τη μέρα αυτή να πάρει τη μαμά του από το χωριό στο κομμωτήριο για να μην ταλαιπωρηθεί καημενούλα και σηκωθεί νωρί να πάει με τον μαμπά του. Διαδικασία που του πήρε δύο ολόκληρε ώρες λόγω απόσταση και κίνηση του 15 Αύγουστου. Εγώ είχα παραμείνει στο χωριό σαυλαμμένο να περιμένω τον πρίγκιπα. Τελικά καταλήξαμε παραλιακά για ψαράκι και μπάνιο στις 5 το απόγευμα, με εμένα να καταπίνω τα δάκρυά μου, και αυτό να λέει ότι αν θέλει να κάνει κάποιον άνθρωπο ευτυχισμένο, πρέπει να κάνει κάποια πράγματα έξτρα. Ενώντα τη Μανούλα, βέβαια. βέβαια. η Μανούλα, πάνω απ' όλα. Μετά από τραυματισμό τη γιαγιά του στο πόδι, θα μα έπαιρνε η γλυκιά μαμά του τηλέφωνα να τσακιστούμε να πάμε στο σπίτι, σπίτι τη. Να βάλουμε τη γιαγιά στην τουαλέτα, ό,τι μέρα και ώρα και να ήταν. Η μαμά του δεν μπορούσε να βάλει τη γιαγιά στην τουαλέτα, γιατί εννοείται ότι θα είχε προβλήμα με το σπονδυλό τη, ο μπαμπά του δεν μπορούσε, γιατί εννοείται ότι είχε κύλι, και η οικιακή βοηθό επίση δεν μπορούσε, γιατί η γιαγιά ήταν πολύ βαριά. Δεν βάζαμε πάνα στη γιαγιά, γιατί όπω μα εξήγησε η αγαπητή μαμά, η γιαγιά θα παρετείταν και θα πέθανε αν έβαζε Κατά αυτό το διάστημα πήγαμε εκδρομή σε ορεινό χωριό δύο ώρες μακριά από το πατρικό του τη και, νυχ... και θα διανυκτερεύαμε σε εξοχικό φιλισμό. Κατά τις 11 το βράδυ μας παίρνει τηλέφωνο η μαμά να μας ενημερώσει ότι η γιαγιά πεθαίνει. Έτσι επιστρέψαμε στα πάτρια εδάφη άρον-άρον. Μέσα στην παρένθεση η γιαγιά ζει και βασιλεύει μέχρι και σήμερα. <laughs> σε μια φάση που η μανούλα ήθελε να πάει στην εκκλησία έβαλε πάρνα στη γιαγιά. Η γιαγιά εννοείται είχε φυσικέ ανάγκε και αντί να αλλάξει η ίδια την μπάνα τη μαμά τη, έβαλε τον μπαμπά του φίλου μου του πρώην να αλλάξει την μπάνα τη πεθερά του, γιατί η μανούλα συχαίνεται και είναι και μικροβιοφοβική σοκ. Σε περίπτωση ασθένεια, θα άφηνε ο πρώην μου τη δουλειά του για να τα φροντίσει όλα. Πολύ συχνά θα ήθελαν κάποιο φάρμακο, ή ψωμί, μπουκάλε νερού ή να γράψουν μια ευχετήρια κάρτα. Θα τα άφηνε όλο ο πρώην μου για να τρέξει. Τηλέφωνα έδινε και έπαιρναν. Καθημερινή ερώτηση τι φάγατε σήμερα και σχόλιο ότι ο γιος της είναι αδύνατος, δεν έχει περιθώρια να χάσει κιλά. Να παίρνει τηλέφωνο η μαμά του μετά από πολύ δύσκολη μέρα με μάζε μαλλιών και για να πάει ο δικός μου να της φτιάξει την τηλεόραση που βρίσκεται στο σαλόνι τους. Παρόλο που ο μπαμπά του είναι ειδικό στο να φτιάχνει τηλεόραση. και παρόλο που υπάρχει δεύτερη τηλεόραση στο σπίτι. Άρα και η μαμά του διεκδικούσε, όχι μόνο κουμπάρο και κουμπάρο. Να επιστρεφουμε αρον άρον-άρον από τρίμερο να φτιάξουμε αλμυρά για το μνημόσυνο που θα ετοίμαζε η μαμά, για να μην πει ο κόσμο ότι πήραμε έτοιμα. Αντροπή! Και να βλέπω τελικά ότι είχε φτιάξει ακριβώ τα ίδια αλμυρά που ζήτησε σε μένα να φτιάξω και άλλα πάρα πάρα πολλά. Μακριά, κόρη μου που τέτοια προβληματική είναι η οικογένεια. Μακριά! Αν τι άλλο, θα πρέπει να αλλάζει και εσύ μετά τι πάνε τη μάνα του. Πώς ο γαμπρό άλλαζε τι πάνε τη Πευθερά και εσύ ω νύφη τη πάνε τη <ΣΟΥ> όταν ανέφερε ότι και η δική μου γιαγιά υπήρξε άρρωστη και ότι υπάρχουν σίγουρα πιο εύκολες λύσεις σε πολλά από τα πιο πάνω θέματα απλώς ο πρώην μου είπε ότι δεν τον νοιάζομαι ότι δεν νοιάζομαι για την οικογένεια του ότι δεν τον στηρίζω και αντί να είμαι δίπλα του το δυσκολεύω ναι μάνα μου, ναι μωρό μου, θα είμαι δίπλα σου να αλλάζω με τις πανές της γιαγιάς σου Σημειωτέων ότι εγώ έφερα καινούργια οικιακή και βοηθό για τη γιαγιά όταν την εγκατέλειψε προηγούμενη του πρότεινα γιατρού που είχαν φροντίσει και τη δική μου γιαγιά. Όταν ήταν άρρωστο ο μπαμπάς του έβαλα λιτού και δεμένου να του βρω άμεσα ραντεβού, γιατί κατά τη μαμά του δεν ανέπνεε και θα πέθαινε. Επίση ζει και βασιλεύει ο άνθρωπο. Και επίση η πρώην πεθερά σου είναι η drama queen. Ό,τι και αν έκανα δεν ήταν αρκετό. Ακόμη και όταν έσπασε τρία από τα πλευρά του και ταυτόχρονα κόλλησε κορονοϊό με 40 πυρετό. Τον έκανα μπάνιο, τον έντυνα, τον τάιζα, μέχρι και στον καναπέ κοιμήθηκα μαζί του όταν δεν μπορούσε να ξαπλώσει. Όπω δήλωσε όμω, όλα αυτά δεν μετρούν γιατί αυτό ήξερε ότι είναι δυνατό και θα γινόταν καλά. Για του δικού του έπρεπε να νοιάζομαι. Γι' αυτόν δεν μετρά το ενδιαφέρον μου. Κορυφαίο περιστατικό. Ο τύπο. <γράφει>, Γράφει εδώ οι φίλη. Κορυφαίο περιστατικό όταν πήρε τηλέφωνο η μαμά του κλαίγοντα, ότι τη μάτιασαν την ορχιδέα και καταστράφηκε, στέλνοντας φωτογραφία. Της αγόρασε ο δικό μου μια παρόμοια ορχιδέα, 40 ευρώ, για να ανακαλύψουμε ότι δεν είχε πάθει τίποτα η προηγούμενη ορχιδέα τη. Απλά είχαν κοπεί δύο από τα πολλά άνθη που είχε. Η ορχιδέα της μανούλας. Έτσι θα το ονομάσω αυτό το βίντεο. Η ορχιδέα τη Μανούλα. Η ορχιδέα τη Μανούλα και η έλλειψη όρχ του πρώιμου. Σε φιλικό του τραπέζι, παραμονή Χριστουγέννων, ο πρωί μου προσκολήθηκε σε έναν καλεσμένο που είχε γνωρίσει το ίδιο βράδυ, φανερά ομοφιλόφιλο, να παίζουν παιχνίδια το δύο ατόμων, να βγαίνουν έξω μαζί και καλά για κάπνισμα με τις ώρες, να το ρωτάει από πού είναι για τη θρησκεία του, για το πολύ ιδιαίτερο όνομα του. Παίχτηκαν και δύο σχόλια πιο πονηρά, εγώ παρατημένη και να σκέφτομαι ότι θέλω να φύγω. Πολύ συχνά οδηγούσε μεθυσμένος και πολλά άλλα. Ξεκίνησα να παθαίνω κρίση πανικού, έτσι επισκέφτηκα τον λατρεμένο ψυχολόγο μου. Εννοείται ότι μου έκανε πόλεμο, ότι μόνο είχα ζήπανε σε ψυχολόγο και ότι αυτό θέλει μόνο τα χρήματα μου και να μα χωρίσει. Και άλλα τέτοια έξυπνα σχόλια. Κάπω έτσι, χώρισα. Καλά έκανε και χωρί, κόρη μου. Σε ευχαριστούμε που μα έχει στείλει το email. Είναι ξεκάθαρο ότι ο τύπο αυτό είναι κυρίω ναρκιστή, κυρίω ανώριμο, εξαιρετικά ανώριμος, αιμομηχτικά δεμένο με του γονεί του, προφανέστατα δεν του αρέσουν οι γυναίκε και γενικά λαντάλων η φάση. Αλλά η φάση. Αυτό που έχει σημασία όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο είναι να δούμε με προσοχή πώς μας φέρεται και όταν κάνει πράξει κινήσει οι οποίε να μοιάζουν ιδιαίτερα θετικέ και υπερβολικά θετικέ, να το δούμε κάπω καλύτερα. Πολύ πιθανόν είναι κάποιο ο οποίο επενδύει για να έχει μια ταντά γκουβερνάντα διαβίου, για να έχει ένα πρόσωπο στο οποίο να βγάζει τα νεύρα του, για να έχει κάποια να μουτζώνει και ούτω καθεξής από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει. Δηλαδή, πραγματικά θα σου απαντήσουν οι φίλοι στα σχόλια για την ποιότητα τη σχέση σου. Εγώ αυτό που έχω να σου πω, αγαπημένη μου, είναι να μην τα βάλει κάτω. Καλά έκανε και πήγε στη ψυχοθεραπεία και μπόρεσε και έτσι να χωρίσει. Πάρε το χρόνο σου να αναρρώσει και την επόμενη φορά που θα γνωρίσει κάποιον άνθρωπο, φρόντισε να είναι ρεαλιστικά καλό άνθρωπο. Και όχι κάποιο ο οποίο κάνει πομπόδιε, μεγαλειώδει κινήσει προκειμένου να σε ρίξει και να σου δείξει ότι είναι πολύ καλός. Και επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται πραγματικά και αυθεντικά για μας, όταν μας γνωρίζει, ασχολείται να μάθει για μας, έχει προτεραιότητα να περάσει ποιοτικό χρόνο μόνος του μαζί μας, ενδιαφέρεται να χτίσει το ρομάντζο της δικής μας σχέσης και όχι να μας εντάξει στο δικό του κόσμο, όχι να μας βάλει τελεσίγραφα ότι αν δεν δεχθείς τον κουμπάρο μου δεν γίνεται. Όχι να θέλει να είμαστε ένα ακόμη εξάρτημα στο δικό του οικοδόμημα ζωής, το οποίο προφανώς είναι μη αυθεντικό. Έχει πάρα πολλές κόκκινες σημαίες σε αυτό το βίντεο. Τι λέτε να σας βάλω μια εργασία, αν θέλετε στα σχόλια να καταγράψετε τις κόκκινες σημαίες που είδατε σε αυτό το βίντεο τις σημεάρες. Θα είναι χρήσιμο νομίζω να καταγράψετε ο καθένα το δικό του σχόλιο όσοι θέλετε να γράψετε φυσικά ποιε κόκκινε σημαίες παρατηρήσατε σε αυτό το βίντεο. Να είσαι καλά αγαπημένη και σου λέω μην τα βάζεις κάτω. Δεν σημαίνει επειδή η πρώτη σου σχέση ήταν τέτοια ότι και οι επόμενε θα είναι έτσι. Είσαι ψυχοεκπαιδευόμενη, κάνεις ψυχοθεραπεία και μπορείς να φτιάξεις την ανατροπή. Ήδη ξέρεις ότι ό,τι Λάμπη δεν είναι χρυσό και ότι χρειάζεται να περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μήνε για να αποδείξει κάποιο άνθρωπο το πραγματικό του ποιό. Σου στέλνω την αγάπη μου και σε σένα και σε όλου. Γεια.